Καλή συνέχεια. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στα της πανδημίας. Μέρα με τη μέρα γονατίζουν τα νοσοκομεία, με τις μονάδες εντατικής θεραπείας να αγγίζουν τα όρια τους, εντείνοντας τις ανησυχίες των αρμοδίων. Από την εξέλιξη αυτού του δείκτη, τις αμέσως επόμενες μέρες θα εξαρτηθεί και το πώς θα περάσουμε το φετινό μας Πάσχα. Με τους ειδικούς, βέβαια, να προτείνουν για ακόμη μια φορά εξαιρέσεις αντί χαλαρώσεων. Όνειρο απατηλό φανταζεί πλέον το σενάριο χαλαρώσεων για το Πάσχα, αφού η επιδημιολογική κατάσταση βαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το Υπουργείο Υγείας είναι σε αναμένα κάρβουνα, αναμένοντας την ερχόμενη Δευτέρα τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται στο παραπέντε. Είναι τόσο ρευστά τα πράγματα που δεν μπορεί να πει κανείς. Γι' αυτό το τραβάμε όσο το γίνεται πιο πέρα για να είμαστε σίγουροι. Την ώρα που το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να λύσει την πιο δύσκολη εξίσωση που έχει μπροστά του, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιοι επεξεργάζονται το σενάριο να δοθούν μικρές διευκολύνσεις για συγκεκριμένες ημέρες των εορτών. Για χαλαρώσεις όπως άνοιγμα των ξενοδοχείων για το τρίμερο του Πάσχα, άνοιγμα των εσωτερικών χώρων εστίασης ή συναθρήσεις σε σπίτια με μεγαλύτερο αριθμό από τον υφιστάμενο, φαίνεται ότι δεν μένουν και πολλά περιθώρια. Στην περίπτωση που οι επιδημιολογικοί δείκτες επιβαρυνθούν κι άλλο όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, δεν αποκλείεται ακόμη και να υπάρξει αυστηροποίηση των μέτρων σε μια προσπάθεια να σωθεί ό,τι σώζεται. Ενώ οι αποφάσεις για το Πάσχα αιωρούνται, η αγωνία στα δημόσια νοσηλευτήρια κορυφώνεται, με τις εισαγωγές να σπάνε κάθε προηγούμενο. Σύμφωνα με τον ΟΚΙΠΗ, τα τελευταία 24 ώρα οι εισαγωγές είναι περισσότερες από τα εξιτήρια που δίνονται. Φτάσαμε 770, που στην προηγούμενη έξαρση του Γενάρη θα ήταν διπλό κόκκινο μπανί. Με τους αριθμούς που χτυπάμε αυτές τις μέρες, την ερχόμενη εβδομάδα θα δούμε ακόμα πιο μεγάλη αύξηση. Το τι βλέπουμε τώρα είναι τι έγινε πριν 10 μέρες, όταν είχαμε τα 500. Τώρα φτάσαμε τα 700 την ημέρα. Οι δυσίωνες προβλέψεις για την κατάσταση που πρόκειται να επικρατήσει στα νοσοκομεία τις επόμενες ημέρες συνεχίζει τις προσπάθειες για αύξηση των κλινών από 300 σε 400, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των νέων δεδομένων.